Με απόλυτη επιτυχία σε όλα τα επίπεδα ολοκληρώθηκε το 3ο Διεθνές Τουρνουά Ακαδημιών Βαλένθια. Μια άρτια διοργάνωση που για τρεις μέρες ανέδειξε το ταλέντο των μικρών ποδοσφαιριστών, οι οποίοι πρόσφεραν πλούσιο θέαμα. Ο βροχερός καιρός δεν επέτρεψε να γίνουν τα παιχνίδια της τελευταίας ημέρας, τα οποία ματαιώθηκαν. Συμμετείχαν 800 παιδιά σε 7 ηλικιακές κατηγορίες, με τα παιχνίδια να διεξάγονται σε 6 γήπεδα του Δήμου Καμένων Βούρλων. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους μας βοήθησαν, ιδιαίτερα τον σεβασμιότατο που ήταν εδώ, γιατί θεωρώ ότι με τον τρόπο του δείχνει ότι η Εκκλησία που τόσο αγαπάμε και η θρησκεία μας που τόσο αγαπάμε αγκαλιάζει τα νεαρά παιδιά, άρα είμαστε κοντά σε αυτές τις ενέργειες. Να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη μας, ο οποίος για 3 συνεχόμενα χρόνια είναι μαζί μας, τον Αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Καλτσά που συνεργαστήκαμε μέχρι σήμερα καλά, τον Δήμαρχο τον κύριο Κυρμανίδη, τους αντιδημάρχους και ιδιαίτερα τον Μπασχάλη που το λέω με το μικρό του γιατί γίναμε φίλοι, όλους τους αντιδημάρχους τους τοπικούς και τις τοπικές ομάδες που είναι εδώ μαζί μας. Στόχος του τουρνουά ήταν να αποτελέσει σημείο αναφοράς τόσο σε επίπεδο ποιότητας όσο και σε επίπεδο συμμετοχής και ανάπτυξης ταλαντούχων ποδοσφαιριστών. Ακόμη αποτέλεσε ένα ποιοτικό βήμα για τον αθλητικό τουρισμό της περιοχής αλλά και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Η τελετή έναρξης πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο γήπεδο του Αγίου Κωνσταντίνου και ο αγιασμός τελέστηκε χωρίς τα τούντο στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φθιώτιδα Σημαίων. Ευχαριστούμε τους γονείς σας και εσάς που είστε εδώ και έχετε πλημμυρίσει με νεανικό σφρίγος, αθλητικό σφρίγος, τον Δήμο Καμένων Βούρλων, την πόλη του Αγίου Κωνσταντίνου, την πόλη των Καμένων Βούρλων, την όμορφη Φθιώτιδα. Καλό είναι να μην γκρινιάζουμε συνέχεια, να πόσα πράγματα γίνονται. Πόσο ωραία πράγματα, πόσος κόσμος έρχεται. Αμάν πια, τέρμα πια η γκρίνια. Μόνο να απολαμβάνουμε αυτά που έχουμε και να δημιουργούμε άλλα. Ο συντονιστής Διεθνούς Τμήματος Βαλένθια, Ζωάννα Γουάδο, δόρισε φανέλες της Ισπανικής Ομάδας στο Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανό και στο Δήμαρχο Καμένων Βούρλων Ηλία Κυρμανίδη, οι οποίοι έδειξαν και τις ποδοσφαιρικές τους ικανότητες εκτελώντας πέναλτι. Είναι πολύ σημαντικό ότι γεμίζει ο τόπος, ότι κινείται ο τόπος, ότι νιώθουμε αυτά τα παιδιά στην καθημερινότητά μας. Όχι μόνο στον Άγιο Κωνσταντίνο, αλλά συνολικά στο Δήμο Καμένων Βούρλων. Και βέβαια ότι προάγεται με αυτόν τον τρόπο, τον πολύ σημαντικό, αυτό το καταπληκτικό άθλημα, αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο που λέγεται ποδόσφαιρο, και προάγεται με τον πιο ωραίο τρόπο μέσα από τα παιδιά. Συναντιέται από τη μία πλευρά η νεολαία μας. Και όχι όποια νεολαία. Η νεολαία που επιλέγει συνειδητά την ενασχόλησή της στον αθλητισμό. Συναντιέται αυτός εδώ ο τόπος. Αυτός ο τόπος, λοιπόν, μία αναγκαία συνθήκη που φαντάζομαι υποχρέωσε με την καλή έννοια τον Γιώργο Τοντόλια να επιλέξει αυτόν εδώ το χώρο, που συναντιέται η θάλασσα με το βουνό, που συναντιέται όλη η Ελλάδα και με τον καινούριο δρόμο των Ε65 όλες και όλοι αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Δεν υπάρχουν, φαντάζομαι, πολλά σημεία σε όλη την Ελλάδα που από 1 μέχρι 2,5 ώρες συναντιόνται όλες οι μεγάλες πόλεις και όλες οι μεγάλες περιφέρειες. Δεν θα γίνονταν τίποτα χωρίς το δίκτυο της Βαλένθια, προφανώς, γιατί οι άνθρωποι είναι αυτοί που τελικά δημιουργούν γεγονότα και γράφουν ιστορία. Και γι' αυτό για μια ακόμη φορά θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο Τοντόλια και τους συνεργάτες τους. Δεν θα καταλήγαμε εδώ αν δεν είχαμε την τεχνοτροπία σε ό,τι αφορά τη διοργάνωση που μας παρέχει η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φθιώτιδας. Και εκπροσωπώ ευχαριστώ τον Πρόεδρο και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο δια του Γενικού Γραμματέα του κυρίου Φαφούτη που παρίσταται και που είναι η ψυχή της οργάνωσης του τουρνουά. Στην εποχή της ενημέρωσης και της επικοινωνίας θα ήταν πολύ μικρότερο αυτό που συμβαίνει αν δεν είχαμε τη στήριξη και την κάλυψη από ένα από τα μεγαλύτερα περιφερειακά τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά δίκτυα της Ελλάδας, το Star της Κεντρικής Ελλάδος, με την εμπειρία βέβαια, την καταγεγραμμένη και αποδεδειγμένη του αθλητικού του διευθυντή, του Θανάση του Περιβολιώτη. Η αλήθεια είναι ότι είχα γνώση του τουρνουά για τα 2 προηγούμενα χρόνια. Είχα μάθει για το μεγαλείο του, αλλά αν δεν το ζήσεις από κοντά, να το καταλάβεις και στο πετσί σου, δεν το καταλαβαίνεις. Και είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι προβάλλεται μέσα από το Star Κεντρικής Ελλάδας. Γιατί η Κεντρική Ελλάδα, η Φθιώτιδα, είναι μια περιοχή η οποία έχει ανάγκη
το να δουν τα νέα της παιδιά πρωτυπώδεις ενέργειες όπως αυτή, ώστε να τα παρακινήσουμε να ασχοληθούν ξανά με τον αθλητισμό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι νέοι στη χώρα μας το έχουν ανάγκη και με δράσεις όπως αυτές, με 700 και 800 παιδιά από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο να είναι εδώ και να μπορούν γονείς, γιατί οι γονείς θα παρακινήσουν και αυτοί τα παιδιά στο να μπουν στον αθλητισμό, να βλέπουν από κοντά αυτές τις ενέργειες και το τι σου προσφέρουν. Σου προσφέρουν σφιλίες, εμπειρίες, γνώσεις γύρω από το ποδόσφαιρο, αναμνήσεις για μια ζωή που θα σε συντροφεύουν για μια ζωή και αυτά να τα μεταλαμπαδεύσουν στα παιδιά της Κεντρικής Ελλάδας και της Φθιώτιδας, νομίζω ότι είναι ένα πραγματικά μεγάλο δώρο που κάνουν οι Ακαδημίες της Βαλένθια, που πέρα από τον αθλητικό τουρισμό, πέρα από τις εμπειρίες για τα παιδιά, προσφέρουν και τεχνογνωσία που όμοιά της πολύ δύσκολα θα συναντήσει κανείς σε αντίστοιχα τουρνουά στη χώρα μας. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο δεξιότητες και τεχνικές και όλα αυτά τα οποία επαγγελματίες μαθαίνουν σε νεότερες γενιές, είναι και ήθος. Και αυτό είναι που λείπει κυρίως από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια. Σε αυτό το στάδιο της ηλικίας σας, σε αυτή τη φάση που βρίσκεστε τώρα, παίρνοντας παραστάσεις από ένα μεγάλο ευρωπαϊκό σύλλογο, δουλεύοντας μέσα σε πολύ υψηλά στάνταρς και πρότυπα, έχετε τη δυνατότητα να τα χτίσετε και να τα οικοδομήσετε από νεαρή ηλικία με τους καλύτερους. Και η προοπτική και το μέλλον να είναι όλο δικό σας. Στο πλαίσιο του τουρνουά, το μεσημέρι της Πέμπτης πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Γαλήνη στα Καμένα Βούρλα επιμορφωτική ημερίδα με θεματολογία που αφορούσε το αναπτυξιακό πρόγραμμα Ακαδημίων Ποδοσφαίρου Γυναικών. Το αναπτυξιακό πρόγραμμα των γυναικών για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Υπήρξε η πρόσκληση από την Ακαδημία της Βαλένθια στην Ελλάδα αλλά και από την Οργανωτική Επιτροπή για να έρθει στο σεμινάριο και στο τουρνουά αυτό. Το βασικό της θέμα είναι να εξηγήσει στα κορίτσια πώς θα δημιουργήσουν ένα υψηλού επίπεδου και ασφαλές περιβάλλον για να μπορέσουν να γίνουν καλύτερες παίκτριες και καλύτεροι χαρακτήρες και να μπορέσουν να παίξουν σε ένα υψηλό επίπεδο. Το πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει σαν προπονήτρια είναι ένα πρόγραμμα που είναι συνεργασία της FIFA με τις ομοσπονδίες κάθε χώρας. Είναι 25 χώρες οι οποίες συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό. Τους προηγούμενους μήνες συνεργαζόταν με την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Πέρτο Ρίκο και τώρα είναι σε όλη την Κεντρική Αμερική να συντονίζει το πρόγραμμα αυτό. Η θεματολογία και η προσπάθεια αυτού του προγράμματος είναι σε συνεργασία της FIFA με την Ομοσπονδία να ανακαλύψει τις ταλαντούχες παίκτριες και να τις βοηθήσει να προπονηθούν καλύτερα, να έχουν ένα καλύτερο περιβάλλον σε παιχνίδια και να βελτιωθεί γενικότερα η ανάπτυξη του ποδοσφαίρου σε αυτές τις χώρες για να μπορέσουν αυτές να είναι καλύτερες παίκτρες στις εθνικές τους ομάδες, άρα και στο ποδόσφαιρο παγκόσμια καλύτερες. Είναι πάρα πολύ χαρούμενος που είναι στο τουρνουά που διεξάγεται στα Καμένα Βούρλα με την βοήθεια της Βαλένθια και της Ακαδημίας της. Είναι το τρίτο τουρνουά και έχοντας παρακολουθήσει με τα μάτια των προηγούμενων προπονητών που είχαν έρθει, είναι πάρα πολύ χαρούμενος που είναι εδώ. Σαν συντονιστής του Διεθνούς Τμήματος της Βαλένθια και αυτός ενδιαφέρεται για το αναπτυξιακό κομμάτι του ποδοσφαίρου, άρα η προσπάθεια που κάνει η Βαλένθια στο Διεθνές Τμήμα είναι να αναπτύξει το ποδόσφαιρο ισομερός, δηλαδή και για τα αγόρια και για τα κορίτσια με όσο μπορεί τον ίδιο τρόπο. Είναι χαρούμενος που κάθε χρόνο στο τουρνουά έχουμε περισσότερα κορίτσια εδώ. Είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος από την συνεργασία που έχει διεθνώς σε όλες τις χώρες που υπάρχει η Βαλένθια. Στην Ελλάδα έχουμε μια πολύ καλή και οργανωμένη διαδικασία, ένα πρόγραμμα οργανωμένο και αυτό του δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ενός υψηλού επίπεδου τουρνουά. Στο σεμινάριο θα μιλήσει για το πώς τα αγόρια ή τα κορίτσια μέσα από το πρόγραμμα της Βαλένθια θα μπορούν μέσα από ένα ασφαλές περιβάλλον να γίνουν καλύτεροι ποδοσφαιριστές ή ποδοσφαιριστές. Μια Ακαδημία Ποδοσφαίρου, αν σέβεται τον εαυτό της, πρέπει να έχει ως πρώτο στόχο την ανάπτυξη και την εξέλιξη ποδοσφαιριστών και ανθρώπων που θα είναι έτοιμοι να βγουν στην κοινωνία. Αν γνωρίζουμε στην Ελλάδα ότι οι Ακαδημίες Ποδοσφαίρου των Αγοριών έχουν παρελθόν, έχουν παρόν και έχουν και μέλλον, ήρθε η ώρα μέσα από τέτοιες δραστηριότητες και δράσεις να μάθουμε ότι έχει μέλλον και το ποδόσφαιρο γυναικών στη χώρα μας. Κάτι που είναι σε εμβριακό επίπεδο ακόμα και ειδικά στη στερεά Ελλάδα. Εν αντιθέσει με ό,τι γίνεται στον κόσμο και αν παρακολουθούμε
τα δρόμενα στο ποδόσφαιρο γυναικών ανά τον κόσμο, θα καταλάβουμε ότι αυτό είναι το μέλλον του ποδοσφαίρου. Είναι ένα προϊόν. Πέρα από το γεγονός ότι βοηθάει κορίτσια να μπουν στον αθλητισμό μέσα από αυτό το χώρο του ποδοσφαίρου, σπάζοντας στερεότυπα, το οποίο είναι και αυτό πολύ σημαντικό, αποτελεί ένα προϊόν και για όλο τον αθλητικό κόσμο που ασχολείται με το ποδόσφαιρο, για εσάς, για εμάς, για τα παιδιά, για το βασιλιά των σπόρων, ο οποίος βρίσκει ένα νέο πεδίο αγοράς να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί. Πιο σημαντικό για μένα όμως είναι το κοινωνικό κομμάτι, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με το κορίτσι, διότι όντως αυτό που είπα, ότι σπάει στερεότυπα, είναι πολύ σημαντικό λιθαράκι που μπαίνει για να έρθει η ισότητα στην κοινωνία μας. Οπότε τέτοιες ενέργειες όπως αυτή τη Βαλένθια και το τουρνουά εδώ στα Καμένα Βόρυλα για τρίτη χρονιά είναι παράδειγμα προς μίμηση και είναι ένα μήνυμα για την τοπική κοινωνία ότι δείτε, ναι, τα κορίτσια μπορούν να παίξουν ποδόσφαιρο, έχουν κάθε δικαίωμα να παίξουν ποδόσφαιρο και να μην τους κλείνουμε το δρόμο. Είναι ιδιαίτερη χαρά μας που για τρίτη συνεχόμενη χρονιά υποδεχόμαστε το τουρνουά των Ακαδημιών της Βαλένθια. Αυτό μας τιμά ιδιαίτερα. Από την πλευρά μας προσπαθούμε να παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες, ούτως ώστε αυτό να γίνει θεσμός και να συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια. Προσπαθούμε διαρκώς να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες. Είναι κάτι που τον Όμιλο Μίτσι τον χαρακτηρίζει και είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρχει μια μεγάλη συνέχεια, μια διαρκή συνέχεια και είμαστε και έτοιμοι να υποδεχτούμε ακόμη μεγαλύτερα τουρνουά. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τα Καμένα Βούρλα κοιτίδα του αθλητισμού. Οι απονομές έγιναν το πρωί της Παρασκευής στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Γαλήνη, με την τελετή λήξης να είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Κώστα Καλαμέλου. Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο όμορφη στιγμή. Φτάνουμε στην τελευταία μέρα του φετινού τρίτου τουρνουά. Ελπίζουμε να γίνει θεσμός. Το υποσχέθηκαν και άνθρωποι του Δήμου, η νέα Δημοτική Αρχή, ότι θα είναι κοντά μας και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Άρα λοιπόν πάμε στην πιο όμορφη στιγμή που είναι οι απονομές των κυπέλων, των μεταλλίων, των διπλωμάτων. Δυστυχώς οι καιρικές συνθήκες δεν μας άφησαν να παίξουμε ποδόσφαιρο σήμερα. Ο καιρός δεν μας επέτρεψε να κάνουμε τα παιχνίδια, γιατί σαν Οργανωτική Επιτροπή αποφασίσαμε να προτάξουμε την ασφάλεια των παιδιών, να γυρίσουμε όλοι πίσω υγιείς, να μην κρυώσουμε, να περάσουμε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο πριν να ανοίξουν τα σχολεία. Η συμμετοχή είναι αυτή που μετράει. Σίγουρα θέλουμε όλοι να κερδίσουμε, αλλά η συμμετοχή είναι αυτή που μετράει. Στην εποχή μας, μετά από 36 χρόνια σαν εκπαιδευτικός, θέλω να πω ότι κάθε χρόνο οι γονείς μου γινόντουσαν και δυσκολότεροι σε σχέση με τα παιδιά τους. Αυτή είναι η αλήθεια. Οπότε, δώστε λίγο χώρο στην Ακαδημία να ανθίσει, αγαπήστε την Ακαδημία στην οποία είστε. Ο Δήμαρχος Καμένων Βούρλων Ηλίας Κυρμανίδης επιφύλαξε μια έκπληξη στα παιδιά της Ακαδημίας της Βαλένθιας στη Βάρη, καθώς είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρη Κωνσταντέλο, ο οποίος σε ανοιχτή ακρόαση έδωσε τα συγχαρητήριά του στους μικρούς μπαλαδόρους του Δήμου του. Συγχαρητήρια. Νομίζω ότι καταρχάς πρέπει να το διασκεδάσετε. Περάσατε καλά, παιδιά? Ναι! Θα ξαναρθείτε Καμένα Βούρλα? Ναι! Απλά την επόμενη θα έρθει και ο Δήμαρχος, δεν θα έρθετε μόνοι σας. Καμένα Βούρλα την επόμενη φορά θα έρθει και ο Δήμαρχος. Όλοι έμειναν απόλυτα ευχαριστημένοι και έδωσαν ραντεβού για του χρόνου στο 4ο Διεθνές Τουρνουά Δικτύου Βαλένθια Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Είσαστε καλά, ρε! Όλοι! Είσαστε καλά, ρε! Όλοι! Δεν είμαστε καλά! Συγχαρητήρια για τη συμμετοχή σας στο τουρνουά. Δεν πολύ καταλαβαίνω ελληνικά, αλλά σίγουρα ο Γιώργος Τόλιας σας είπε ότι η Βαλένθια θα βρίσκεται στην Ελλάδα για πολλά χρόνια ακόμα, οργανώνοντας πολλά τουρνουά, πολλές δραστηριότητες για σας, για να συνεχίσετε να μαθαίνετε και να βελτιώνεστε. Συγχαρητήρια, τα λέμε του χρόνου. Πάμε Βαλένθια! Το τουρνουά αποτέλεσε μια συνδιοργάνωση της Valencia CF Academy Greece με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το Δήμο Καμένων Βούρλων, ενώ τελούσε υπό την αιγίδα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φθιώτιδας. Χορηγός επικοινωνίας ήταν το Star Κεντρικής Ελλάδας.